Εξενάγηση των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τη Βουλευτή Χανίων και αντιπρόεδρο της Πολιτικής Επιτροπής Ντόρα Μπακογιάννη υποδέχτηκε τα πρώτα μέλη της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Σε πολιτικό επίπεδο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συζήτηση για την κρίση στην Ουκρανία. Έρχονται για να συζητήσουν βεβαίως το μεγάλο θέμα της Ουκρανίας και να αναλύσουν την όλη κατάσταση με διάφορους ειδικούς οι οποίοι έρχονται για να ενημερώσουν. Μέσα σε αυτούς καλέσαμε και τον κύριο Βενιζέλο για να έχει και εκείνος τη δική του συνδρομή στην ανάλυση η οποία πρόκειται να γίνει για το Ουκρανικό. Ταυτόχρονα θα είναι εδώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη, η διεθνή συνεργασία, η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων είναι μερικά μόνο από τα κρίσιμα ζητήματα που θα απασχολήσουν την Πολιτική Επιτροπή. Για το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, την ανάλυση για τα θύματα που δυστυχώς είναι και πάρα πολλά παιδιά στην Ουκρανία και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά, στο βαθμό που μπορούμε βεβαίως, τους ανθρώπους αυτούς. Είναι σημαντικό και το Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι θεματοφύλακας των αξιών της ευρωπαϊκής δημοκρατίας να δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο ζήτημα αυτό, ιδίως μετά την αποχώρηση της Ρωσίας και την εκ μέρους της καταγγελία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είναι μια πολύ μεγάλη υποχώρηση ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των Ρώσων πολιτών. Η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ, σημειώνοντας ότι θα θέσει στο τραπέζι και τα ελληνοτουρκικά, ενώ αναφέρθηκε και στις διαδικασίες ένταξης Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Είναι βέβαιο ότι μια πολιτική σχεδόν 70 ετών της Φιλανδίας και της πολύ παλαιότερη ακόμα της Σουηδίας έχει αλλάξει ριζικά. Δύο χώρες που νιώθουν απειλή. Νιώθουν απειλή από τη Ρωσία και αποφάσισαν να αλλάξουν μια πολιτική και να υποστηρίξουν την ένταξή τους, να ζητήσουν την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Είναι βέβαιο ότι το ΝΑΤΟ θα απαντήσει θετικά. Ο Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και βουλευτής Αθηνών, έκανε λόγο για αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ενώ σχολίασε τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει ολόκληρη την ελληνική επιχειρηματολογία και στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας και του αναθεωρητισμού από μεριάς της Τουρκίας και στον πρόεδρο Biden, αλλά και στην ηγεσία του Κογκρέσου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί υπάρχει μεγάλη κατανόηση, θα σας έλεγα, ιδίως στο Κογκρέσο, για τις ελληνικές αιτιάσεις προς όφελος και του εθνικού συμφέροντος, αλλά και της ευρύτερης σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Καλεσμένος της Πολιτικής Επιτροπής είναι και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.